Μεγάλη φωτιά λοιπόν από ό,τι φαίνεται στην περιοχή Μίστρο της Εύβοιας. Είναι στην κεντρική Εύβοια, σε μια περιοχή που όπως θα μας πει και ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων Γιώργος Ψαθάς, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι σε μια περιοχή που και πέρσι στα Ψαχνά είχαμε, θυμόμαστε όλοι τι καταστροφή είχε συμβεί. Κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η κατάσταση? 10.30 εκδηλώθηκε από κεραυνό. Υπήρχε άμεσα ανταπόκριση και στην αέρια και σε πήγαια μέσα. Αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αν συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, σε λίγο θα τη θέσουμε σε ύφεση. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο που μας λέτε, αλλά η απεσταλμένη του Όπεν μας είπε ότι υπάρχουν εκεί ισχυροί άνεμοι που πνέουν. Ποια είναι η κατάσταση σε επίπεδο Μποφόρ? Υπάρχει, είναι ισχυροί άνεμοι, πρέπει να γίνουν γύρω στα 6. Να ξέρω ότι βρίσκεται μεταξύ δύο κοινοτήτων σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, στη μέση δηλαδή, 5 χιλιόμετρα από Μίστρο και 5 χιλιόμετρα από Τσέτα, στο όρος Ξεροβούνι. Είναι σε μια δυσβατική περιοχή. Γίνεται προσπάθεια να προσεγγίσουν και έχουν προσεγγίσει οι επίγειες δυνάμεις και τα αέρια μέσα με την συνεχή τους ρήψη νερού, με τη συνεχή ρήψη νερού, έχουμε καταφέρει, πιστεύω, και θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είπατε ότι είναι κοντά στο Ξεροβούνι, καλά άκουσα, κύριε Δήμαρχε? Στο όρος Ξεροβούνι, στη θέση Λικόρεμα. Έχει σχέση αυτή η φωτιά με την περσινή καταστροφική πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει? Όχι, με την προπέρσινη. Κάνετε διακοπές, με συγχωρείτε, αν μπορείτε να ξαναπείτε αυτά που μας είπατε. Βρίσκεται κεντρική προς νότιο Εύβοια, κεντρική προς νότιο, δηλαδή στα όρια με το Δήμο Ερέτειας. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση με την προπέρσινη φωτιά. Μάλιστα. Καλύτερη λοιπόν εικόνα από ό,τι μας λέτε. Μακάρι λοιπόν να πάει καλά και αυτή η μάχη, γιατί ξεσπάει αυτό το μέτωπο από έναν κεραυνό μετά από πολυπόθητη βροχή από όλους τους κατοίκους. Από κεραυνό έχει ξεσπάσει. Καλύτερη εικόνα θα το παρακολουθούμε. Έχουν ξεσπάσει άλλα 10 σημεία περίπου στο Δήμο. Ναι. Και με τη βοήθεια των επίγειων δυνάμεων και των εναέριων δυνάμεων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, δηλαδή σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, ξεσπούσαν συνεχώς. Να ξέρω ότι έχουν τουλάχιστον 9 συνεργαστεί άμεσα με την άμεση και γρήγορα ανταπόκριση. Δυστυχώς δεν σας ακούμε καλά, αλλά το λέει αυτό και τώρα. Σε άλλα εννέα σημεία στην Εύβοια, στην Εύβοια από κεραυνούς. Από κεραυνούς, λοιπόν, σε άλλα 9 σημεία, 10 στο σύνολο. Όχι σήμερα. Αυτό θα... όλη την ημέρα ενεργούσαν συνεχώς σε πήγες δυνάμεις και αέριες. Αυτό θα σας έλεγα, το λέει και το ρεπορτάζ από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει έρθει αυτή η βροχή, αλλά έχουν προκληθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας μας ζητήματα με φωτιές από κεραυνούς, όπως συμβαίνει. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε.